δεν επιλέχθηκε καμία εταιρεία. Έγινε μία τεχνική μελέτη. Ναι. Οι τιμές που δίνει το Υπουργείο είναι αυτές. Δηλαδή, μισό ναι. Το Υπουργείο μπορεί να φουσκώνει και να κάνει. Εσείς έχετε κάποια κονδύλια. Ναι, μισό λεπτό, ρε κοπέλα. Μισό λεπτό. Ωραία, όταν θα γίνει ο μειοδοτικός διαγωνισμός, μπορεί να έρθει η εταιρεία και να σου δώσει το 1/3. Το Υπουργείο δηλαδή δίνει 1.900 ευρώ για μία βρύση και μία ταμπέλα. Για δύο. Και μία ταμπέλα 1.900. Το μπάτζετ που σας έβγαλαν και είπατε. Άρα, αφού είναι τόσα τα λεφτά, εσείς δηλαδή πατήσατε πάνω σε αυτό το νούμερο. Μας φτάνουν για δύο. Και είπατε, τελικά δεν μας φτάνουν για τρεις παιδικές χαρές στο Ρεόκαστρο, μας φτάνουν για δύο. Επομένως, πήρατε τις μετρητές αυτά που διαβάσατε εδώ πέρα. Και μου λέτε μετά ότι αν σας τα μειώσουν, τι θα κάνετε. Θα πείτε, μας περισσεύουν λεφτά να κάνουμε και για άλλο. Ακριβώς. Αν σας τα μειώσουν, γιατί να εξοικονομήσουμε εμείς λεφτά για σας να λάβετε. Εκείνο είναι άλλο κομμάτι. Πώς είναι άλλο κομμάτι. Εμείς κάνουμε ένα προϋπολογισμό. Το πόσο θα βγει, δεν ξέρω. Μπορεί να έρθει μία εταιρεία να δώσει προσφορά. Μπορεί να έρθουν δύο. Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό. Παιδιά, συγγνώμη. Εγώ βασίζομαι σε αυτό που δίνουν οι μηχανικοί του Δήμου. Οι μηχανικοί του Δήμου δώσαν τα χρήματα αυτά. Αυτό που έχετε στα χέρια σας είναι του μηχανικού του Δήμου. Βεβαίως. Δεν είναι η προεκτίμηση της εταιρείας. Όχι. Τελικά αυτές... Γιατί περιμένουμε τόσο καιρό την προεκτίμηση της εταιρείας. Παιδιά, μην μπερδευόμαστε. Εξηγήστε ναι. μας. Ο μηχανικός του Δήμου κάνει μία διερεύνηση και κάθε και συντάξει την τεχνική έκθεση. Καμία εταιρεία δεν θα συντάξει τεχνική έκθεση. Οι τεχνικές εκθέσεις που έρχονται στο Δήμο έρχονται από τους μηχανικούς του Δήμου. Ο μηχανικός στο... Δήμο, γιατί δεν την είχε έτοιμη νωρίτερα τόσο καιρό περιμέναμε την προεκτίμηση αυτής της εταιρείας. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα δεν θα πούμε στη λογική αυτή. Όχι, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε πώς θα δουλειά. Θα σας αμφισβητούμε διαρκώς αυτό θέλετε. Ορίστε. Θα σας αμφισβητούμε διαρκώς διαφορετικά. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν υπάρχουν εξηγήσεις. Δεν καταλαβαίνω. Για μένα δεν μου είναι κατανόητο. Μας δείχνετε εδώ μία πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά την οποία έφτιαξε μία εταιρεία. Και μαζί με αυτή την ζωγραφιά την ωραία, δεν ξέρω, είναι του μηχανικού του Δήμου το πώς ή το... Άρα δεν είναι της εταιρείας. Εσείς όμως όταν ήρθαμε στο γραφείο σας πήρατε τηλέφωνο τον υπεύθυνο της εταιρείας Ερμής και του είπατε «Με πιέζουνε, πού είναι αυτή η προεκτίμηση που περιμένω και δεν έχει έρθει ακόμα». Εντάξτε, μην μπερδευόμαστε. Εξηγήστε ναι. μας λοιπόν. Σας εξηγώ και σας λέω ότι ο μηχανικός του Δήμου συνεργάζεται, μπορεί να συνεργάστηκε με μία, δύο, τρεις εταιρείες. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Λοιπόν, την τεχνική έκθεση, τα όργανα που θα μπουν, την συντάσσει ο μηχανικός του Δήμου. Μετά ο οποίος βασίζεται με εταιρείες. Ο ίδιος πήγε και ρώτησε τις τιμές της εταιρείας. Για την Τζουλήθρα, βασίζεται στην έρευνα αγοράς που έκανε σε διάφορες εταιρείες. Μπορεί να μην έκανε σε διάφορες εταιρείες. Που μας είπατε εμάς τις προάλλες ότι περιμένουμε. Ωραία, μπορεί να πήρε κάποιες προσφορές και από τον Ερμή. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν παιδικές χαρές είναι. Δεν επέλεξε καμία. Σας λέω, θα βγει σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, θα βγει ένας μειοδοτικός διαγωνισμός. Αυτός που θα δώσει την καλύτερη προσφορά, αυτός θα πάρει και το έργο. Ναι, αλλά όταν εσείς ορίζετε ως Δήμος, γεια σας, ήρθαμε και αυτά τα λεφτά διαθέτουμε, τα οποία στηρίξαμε σαν προϋπολογισμό πάνω σε μια προεκτίμηση του μηχανικού μας, η οποία λέει δύο βρύσες 1.800 ευρώ. Ποιος θα σας δώσει λιγότερο, αφού εσείς μπορείτε να διαθέσετε 1.800 ευρώ για δύο βρύσες. Και η ταμπέλα. Η ταμπέλα κάνει 1.900 ευρώ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Γιατί να σας δώσουμε μικρότερη τιμή. Μπλέκουμε σε λεπτομέρειες. Μπλέκουμε, γιατί μας κόψατε μια παιδική χαρά για αυτές τις λεπτομέρειες. Μας κόψατε μια παιδική χαρά για αυτές τις λεπτομέρειες. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν υπογράψαμε κανένα συμβόλαιο. Δεν υπογράψαμε κανένα συμβόλαιο. Λοιπόν, μου λέτε σας πω πώς. Μα μισό λεπτό. Υπογράψαμε κανένα συμβόλαιο ότι σας είχα πει με το αρχικό κόστο ότι η πρόθεσή μας είναι να κάνουμε όταν είδαμε το κόστος. Το κόστος περιορίζεται και λέμε ότι από τις 3 μπορούμε να κάνουμε 2 το 16. Ναι, με αυτές τις τιμές. Ωραία, αυτό είπαμε. Δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Το κόστος είναι αληθινό. Το κόστος είναι αληθινό. Εάν το κόστος βγει χαμηλότερο το 17 και σύμφωνα με το. Όχι, πριν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά τι θα κάνουμε εμείς. Θα το χειροκροτήσουμε που το εγκρίνανε. Εγώ θέλω να ψάξω, να βρω τιμές.